Στον Γολγοθά της μεταφοράς από και προς το σχολείο του ζουν για δεύτερη χρονιά οι μαθητές από τις ορεινές κοινότητες του Δήμου Ανδρίτσενας Κραστάνων προς το επαγγελματικό λύκειο της Κραστάνας. Με κίνδυνο της ζωής τους και πολλές φορές βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, τα παιδιά από την Καλυθέα και τις Αμυγδαλές προσπαθούν να είναι συνεπεί και να παρακολουθούν ανελιπώς τα μαθήματά τους. Ωστόσο, ο χειμώνας πλησιάζει και το πρόβλημα με την έλλειψη συγκοινωνίας από τα χωριά τους φαντάζει ακόμη μεγαλύτερο. Οι μαθητές με κίνδυνο της ζωής τους αναζητούν καθημερινά τρόπο, συνήθως ζητώντας από διερχόμενα οχήματα να τους εξυπηρετήσουν για να φτάσουν στην πλατιά Αναγκαίρος, ώστε να επιβιβαστούν στο λεωφορείο που εκτελεί μεταφορά μαθητών στο ΕΠΑΛ της Κραστάνας. Διαφορετικά, οι οικογένειες καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν το κόστος της μετακίνησής τους. Οι μαθητές του επαγγελματικού λυκείου, προκειμένου να εκφράσουν την αγανάκτησή τους και να διεκδικήσουν να δοθεί άμεσα λύση για τη μεταφορά των 7 συμμαθητών τους, προχώρησαν σε κατάληψη. Όπως λένε τα ίδια τα παιδιά, αυτή η κίνηση δεν αποτελεί μια επιπόλαιη και εύκολη απόφαση, καθώς πολλά προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αλλά για τα ίδια, η κατάληψη αποτελεί το μοναδικό όπλο για να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές να δώσουν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους. Δεν υπάρχουν λεωφορεία να έρχονται τα παιδιά πάνω. Τα παιδιά που είναι στα πάνω χωριά, Αμυγδαλιές, Καλυθέα και αυτά. Εγώ είμαι γάμα λυκείου και δεν κάνω την κατάληψη για χαβαλέ. Απλά θέλουμε ένα μεταφορικό για να κινούμαστε. Γιατί αύριο μεθαύριο θα πιάσει πολύ πάγος, θα πιάσει και κρύο πολύ. Και εκτός ότι ρισκάρει τη ζωή μας συνέχεια, θέλουμε να εξασφαλίσουμε κι εμείς να πηγαίνουμε. Από αυτές τις πάνω ναι, εκεί. Είμαι από Καλυθέα, Αμυγδαλιές. Δεν γίνεται κάθε μέρα να βάζουμε από 10-15 ευρώ για να ερχόμαστε, γιατί μερικές οικογένειες δεν τους περισσεύουν κιόλας να τα δώσουν αυτά. Και εντάξει, τώρα που κάνει καλό καιρό, μπορούμε κάπως να ερχόμαστε. Αλλά πιο μετά που θα έχει χειμώνα, που θα έχει χιόνια, βροχές, πώς ερχόμαστε. Πέρυσι είχαν γίνει πολλά ατυχήματα γι' αυτό το λόγο. Μερικοί παραλίγο να σκοτωθούν κιόλας. Ένα θέμα που έχουμε κλείσει στο σχολείο είναι ότι δεν έχουν τα παιδιά μεταφορά από τη Καλυθέα και τις Αμυγδαλιές, το οποίο πληρώνουν 320 ευρώ περίπου κάθε μήνα, το οποίο σε περισσότερους δεν τα ξοδεύουν σε αυτούς τους καιρούς που είμαστε. Η διευθύντριά μας έχει προσπαθήσει 2 χρόνια να το προσπαθεί συνέχεια να κάνουν μεταφορά, αλλά δεν. Και η περιφέρεια, κάτι ακούσαμε, ότι και πάλι είπαν για του χρόνου, δηλαδή για το 2021. Προσπαθούν να κάνουν κάτι το δυνατό. Τώρα θα δούμε. Και ένας λόγος είναι το κηλικείο, το οποίο έχει μπει σε πληστηριασμό, είπανε, και ότι σε ένα μήνα περίπου, δεν είναι τον Νοέμβριο, θα το έχουμε. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής καταβάλλεται προσπάθεια να δοθεί λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από τις ορεινές κοινότητες. Ήδη ο Δήμαρχος Ακής Μπαλιούκος βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των μαθητών. Ενώ παράλληλα το επόμενο διάστημα, όπως τόνισε ο κ. Μπαλιούκος, θα έχει, όπως όλα δείχνουν, λυθεί και το θέμα με τη λειτουργία του κηλικείου του σχολείου. Έχουν δίκιο, διότι πρόκειται για 7 μαθητές οι οποίοι έχουν ως αφετηρία τις Αμυγδαλιές, την κοινότητα Αμυγδαλιών, την Καλυθέα και έρχονται στο ΕΠΑΛ στην Κραστάνα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ το σκεπτικό των αρμοδίων υπηρεσιών, γιατί αυτό το κενό. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, υπήρχε και πέρσι. Πέρσι, λέει, δεν είχαν τα παιδάκια από την Καλυθέα, έπρεπε να κατεβαίνουν πλατιάνα και δεν κατάλαβα γιατί το ΚΤΕΛ δεν μετακινούσε τον ομολόγιο για 5 λεπτά να πάρει τα παιδιά χειμώνα καιρό, να μην βρέχονται, να μην έχουν. Ναι, θα πάρουμε την πρωτοβουλία. Ήδη έχω ζητήσει τον Αντιπεριφερειάρχη στο τηλέφωνο, σε λίγο θα μιλήσουμε, να δούμε πώς θα λύσουμε το ζήτημα. Για τα παιδιά πρέπει να είναι. Να έχουν τα μέσα μεταφοράς για να είναι συνεπείς στα μαθήματά τους. Το κηλικείο, κοιτάξτε, μας ευνηδίασε ο προηγούμενος εκμεταλλευτής, διότι τα παράτησε. Ο νόμος προβλέπει ένα μήνα διαγωνιστική διαδικασία, έχει ξεκινήσει ήδη, έχουν φύγει 10 μέρες, αλλά περιμένουμε 20, 1η Νοέμβρη νομίζω λίγη, για να μπει άλλος εκμεταλλευτής και υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι πληροφορήθηκα. Βέβαια, με τη λήξη του διαγωνισμού, εκεί θα έχουμε ακριβή στοιχεία, τι μελγενέστε για το. Το ΕΠΑΛ είχε πρόβλημα στο κηλικείο του. Δεν το προτιμούσαν οι ιδιώτες. Τελευταία είχε βρεθεί κάποιος και βλέπω τώρα ένα ενδιαφέρον από ανθρώπους οι οποίοι προτίθενται να συμμετάσχουν. Θα δούμε αν αυτό θα υλοποιηθεί.